Τουρκική φόρμουλα για την κρίση φυσικού αερίου. Θα χτυπήσουν την πόρτα τη Τουρκία είναι ο ομολογουμένος εντυπωσιακό τίτλο άρθρου του τουρκικού μέσου ενημέρωση, του οποίου μένει να δούμε αν τα επιχειρήματα που παραθέτει στη συνέχεια είναι τεκμηριωμένα ή είναι για μια ακόμη φορά άνθρακα στο θησαυρό. Ενώ οι ευρωπαϊκέ χώρε αντιμετωπίζουν κρίση φυσικού αερίου, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι επενδύσει τη Τουρκία. Μπορούν να αποτελέσουν λύση για τι ανάγκε τη Ευρώπη, καθώ και να διασφαλίσουν τη δική τη ενεργειακή ασφάλεια. Η καθηγήτρια Μπρέντα Σέιφερ λέει ότι η Τουρκία έχει επίση διαφοροποιήσει του προμηθευτέ φυσικού αερίου. Υπάρχουν έργα από τη Ρωσία, το Αζερβαϊτζάν, το Ιράν. Υπάρχουν τεράστιε αυξήσει στι εισαγωγέ LNG. Ω εκ τούτου, η Τουρκία έχει πολύ καλύτερε επιδόσει από τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Η βοηθό έρευνα του Ινστιτούτου Ενεργειακών Μελετών τη Οξφόρδη, Γκουλμίρα Αρζάγεβα, δήλωσε στο πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού ότι ενώ η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη συνεχίζεται, ο ρόλο τη Τουρκία όχι μόνο ω χώρα διέλευση αλλά και ω χώρα με υποδομέ κατάλληλε για ανάπτυξη αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Εκφράζοντα ότι η Τουρκία έχει ικανότητα επαναεριοποίηση περίπου 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων σε LNG, η Ριζάγεβα σημείωσε ότι αυτή η ποσότητα αποτελεί περίπου το 90% τη ετήσια ζήτηση φυσικού αερίου τη Τουρκία. Η Τουρκία ξεχωρίζει όχι μόνο ω χώρα διέλευση, αλλά και ω σημαντική χώρα με την προηγμένη υποδομή τη. Οι ευρωπαϊκέ εταιρείε μπορούν επίση να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υποδομή για να μεταφέρουν φυσικό αέριο στι χώρε του από εναλλακτικέ πηγέ προμήθεια. Η Μπρέντα Σέιφερ, καθηγήτρια τη Σχολή Μεταπτυχιακών Ναυτικών των ΗΠΑ, είπε ότι η Τουρκία έχει μια πολύ πιο ρεαλιστική πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια σε σύγκριση με την Ευρώπη. Τονίζοντα ότι οι ανανεώσιμε πηγέ από μόνε του δεν μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στην ανάκαμψη τη Ευρώπη από την κρίση, η Σέιφερ είπε: Δεν μπορείτε να περιμένετε ότι οι ανανεώσιμε πηγέ θα δώσουν ω εκθαύματο όλε τι απαντήσει στην ενεργειακή κρίση. Επειδή η υδροηλεκτρική ενέργεια, η αεολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια που είναι νέα γενιά ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ω σπόροι πραγματικά δεν αντιπροσωπεύουν την ενέργεια που χρειάζονται οι σύγχρονε οικονομίε. Η Σέιφερ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει αυξήσει την ποικιλομορφία των πηγών ενέργεια και δεν ελπίζει μόνο για ανανεώσιμε πηγέ. Όσον αφορά την ασφάλεια, η Τουρκία είχε πολύ καλύτερε επιδόσει από τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε, ανέφερε στην εκτίμησή τη. Ο Διευθυντής και Επικεφαλής Αναλυτής Natural Gas Europe John Roberts είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στοχεύει να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα στο πλαίσιο των κλιματικών στόχων, στοχεύει να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σημειώνοντας ότι η μεγαλύτερη ανησυχία στην παρούσα κατάσταση είναι η καταστροφική διακοπή του εφοδιασμού σε ορισμένε περιοχέ και όχι η σταδιακή και προσεκτική μείωση του φυσικού αερίου που μοιράζεται στην Ευρώπη, χώρε όπω η Ουγγαρία και η Σερβία θέτουν ω απέτησή του την εγγυημένη ροή φυσικού αερίου από την Ρωσία. Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι όντω η Τουρκία αποτελεί μια χώρα τράνζιτ φυσικού αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί ωστόσο να είναι η μόνη και κυρίω χωρί να είναι η κυριότερη. Η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί στην σίγουρη παρακαταθήκη που έχει διασφαλίσει με την Αίγυπτο, που εδράζεται στη μερική οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μα μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό, κατόπιν συμφωνία των δύο χωρών. Η Ελλάδα θα πρέπει άμεσα να συμπράξει με την Αίγυπτο στη δημιουργία κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου, στην όδευση Αίγυπτο Κρήτη, η πυρωτική Ελλάδα, Ευρώπη, όσο γρηγορότερα γίνεται. Προ τούτο κατατείνει και η συνεχή παροχή Ισραηλινού υπεράκτιου φυσικού αερίου στην Αίγυπτο μέσω του αγωγού που ανήκει στην East Mediterranean Gas Company. Διαφαίνεται ότι η Αίγυπτο αγορεύεται σε πάρα πολύ μεγάλο παίκτη υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώ επίση σε ρυθμιστή των σχέσεων Ισραήλ-Λιβάνου. Επίση, τυχόν οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών Λιβάνου-Ισραήλ σε συγκερασμό με την υφιστάμενη ίδια οριοθέτηση των ΑΟΣ Λιβάνου-Κύπρου και Κύπρου-Ισραήλ θα απομόνωνε ακόμη περισσότερο την Τουρκία στο θέμα των παράνομων διεκδικήσεών τη για την ΑΟΣ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλα τα παραπάνω περιχαρακώνουν ακόμη περισσότερο τη Συμφωνία Ελλάδα-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση των ναός μας, θέτοντας εκτός νυμφώνος το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο Σάρατς Ερντογάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.